Αφού πρώτα καλησπερίσω την καλεσμένη μας, την κυρία Κατερίνα Κιούση, διατροφολόγος του Diet System. Καλώς ήρθατε, κυρία Κιούση. Λοιπόν. Θα ήθελα να σας μιλήσω βεβαίως για τη συζήτηση, να προλογίσω βεβαίως τη συζήτηση την οποία θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο. Μια συζήτηση η οποία με βρήκε καθόλου σύμφωνο και ως προς το περιεχόμενο. Και έχει βεβαίως να κάνει με τη διατροφή και τελικά αυτό το ισορροπημένο μοντέλο διατροφής το οποίο επιδιώκουμε όλοι, τι και αν είναι μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Νομίζω ότι πολλοί μπορούμε να μάθουμε πράγματα από τους ανθρώπους της Diet System, να δεχτούμε αυτό το πράσινο πακέτο το οποίο θα το δείτε κάποια στιγμή και στα γραφικά μας εδώ στο στούντιο και το οποίο μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για χάσιμο βάρους, χάσιμο κάψιμο λίπους, σωστά κυρία Κιούση? Πολύ σωστά. Μπορεί να θωρακίσει την υγεία μας, να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής, να βελτιώσει την ποιότητα της καθημερινότητάς μας και να μας χαρίσει την εμφάνιση που πραγματικά επιθυμούμε να έχουμε. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Και εγώ με αυτή τη στιγμή και εγώ να μάθω πολλές λεπτομέρειες για αυτό το πράσινο πακέτο, το οποίο πραγματικά έχει προσφέρει λύσεις και απτά αποτελέσματα σε όλους όσους τελικά επέλεξαν το πράσινο κουτί της Diet System και που έχασαν πολλά κιλά μέσα σε ένα εύλογο, σωστό χρονικό διάστημα, με την κατάλληλη ισορροπημένη διατροφή και όχι βεβαίως με όλα αυτά που ακούμε τακτικά, με δίαιτες express, με δίαιτες από το διαδίκτυο κτλ. Θέλω, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, να πάμε να δούμε ένα βίντεο το οποίο εμπεριέχει μέσα πραγματικές αληθινές ιστορίες ανθρώπων από εδώ, από τον τόπο μας, σωστά? Πολύ σωστά. Που μας λένε ουσιαστικά από την πρώτη μέρα που αποφάσισαν να επιλέξουν το πακέτο της Diet System μέχρι την ημέρα που έχασαν κάποια κιλά. Πάμε να το δούμε. Να πάμε, και βέβαια. Βλέπω ένα διαφορετικό Γιάννη, ένα αγνώριστο Γιάννη πλέον και το σημαντικό ότι νιώθω και πιο δυνατός και πιο ψυχολογία πιο καλή. Όλη μου η ζωή έχει πλέον αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Είχα βαρεθεί να κουβαλάω αυτό το επιπλέον φορτίο επάνω μου. Πόσο κιλά ήσασταν? 94. Και τώρα έχω φτάσει τα 69 εσύ. Με βοήθησε πάρα πολύ ότι τα φαγητά του προγράμματος ήταν και είναι πεντανόστιμα. Είναι μάνα εξ ουρανού. Θα ήθελα να πω βέβαια, να θέσω τα σημερινά δεδομένα. Είμαι νομίζω 2 ημέρες πριν κλείσω μήνα στο πρόγραμμα και πλέον είμαι στα μείον 7 κιλά από την ημέρα που ξεκίνησε. Πολύ σύντομα είδα ένα αποτέλεσμα καταρχήν που δεν το περίμενα, ούτε τόσο σύντομα ούτε τόσο μεγάλο, χωρίς να πεινάω. Και υπάρχει ο τρόπος και είναι θεμητός. Γίνεται. Εγώ τα κατάφερα. Είμαι πολύ ελαφρύς, πολύ καλύτερος. Νιώθω μια ανακούφιση. Και θέλω να το συνεχίσω. Είναι σαν να τη μαγειρεύει η μαμά, σαν κριτικό φαγητό ακριβώς. Και τη σαλάτα και όλα. Και το γλυκό θα έχει συνήθως το απογευματινό. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα κόψω την ινσουλίνη, έτσι. Δεν το φανταζόμουν ποτέ. Στην πάροδο τη διατροφή που έκανα τώρα στα Diet System, τότε μίλησα με τον κύριο Μαριωρή και με την προσωπική μου γιατρό. Και μου είπα, μήπως να κάνουμε αυτό. Να κόψουμε δηλαδή την ινσουλίνη, να δούμε. Άλλαξε τελείως η ζωή μου. Ξέρετε πόσο σημαντικό. Είχε πέσει κατά πολύ η ψυχολογία μου και στη δουλειά μου. Δεν αισθανόμουν καλά για την εμφάνισή μου και όλα αυτά. Τώρα άρχισε και αισθάνομαι ήδη καλύτερα. Diet System. Ενημερώσου τώρα στο 2810-336-109. Νομίζω είναι από τις φορές που δίνουμε βάση σε ανθρώπινες ιστορίες, με αφορμή τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων, που λένε ότι πραγματικά, κυρία Κιούση, άλλαξε η ζωή τους από τη μία μέρα στην άλλη. Ακούσαμε κάποιον από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο βίντεο να λένε ότι δεν έκανα χρήση ινσουλίνης ξανά. Άρα είναι μιλάμε πολύ σημαντικό για ένα πλήρες μενού και το κατάλληλο κάθε φορά για τον κάθε τύπο ανθρώπου. Πάρα πολύ σωστά. Εμείς κάθε φορά, σε κάθε συνεργασία, πριν ξεκινήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα διατροφής, γίνεται αναλυτικός σωματομετρικός έλεγχος. Βλέπουμε γενικά πώς είναι κατανεμμένο το βάρος, πόσο δραστήριος φαίνεται να είναι ο μεταβολισμός, αν τυχόν στο σώμα υπάρχουν κατακρατήσεις. Παίρνουμε ιστορικό υγείας και μετά από εκεί και πέρα τα γεύματα όλης της μέρας παρασκευάζονται με βάση τις θερμίδες και τις ανάγκες που έχει ο κάθε οργανισμός. Τώρα, ο κύριος Φουντουλάκης που ήταν στο βίντεο προηγούμενα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ζαχαρόδια διαβήτη τύπου 2,
δεν μπορούσε να ρυθμιστεί με χάπι και είχε φτάσει στο σημείο να κάνει χρήση ενέσμευσης ινσουλίνης. Ο λόγος της δικής μας επαφής ήταν στην ουσία ότι ήθελε να απαλλάξει το σώμα του από κάποια κιλά. Μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία είδε ότι βελτιώθηκε όλη η ποιότητα της ζωής του και ότι κατάφερε να ρυθμίσει το ζάχαρο με χάπι και να μην χρειάζεται να κάνει καθημερινά ενέσμευση ινσουλίνη. Πείτε μου κάτι, καμιά φορά αυτό που σκεφτόμαστε κι εμείς, πέρα το ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα, λέμε μα πώς θα γίνει αυτή η ομάδα ανθρώπων να δημιουργήσει τα κατάλληλα αφενός γεύματα για εμένα και κατά δεύτερον. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν έχουμε πλέον, κυρία Κιούς, είναι ο χρόνος. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο χώρο εργασίας μας, στο σπίτι ή σε κάπου αλλού και δεν έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε, να πάρουμε αυτά τα γεύματα. Δεν ξέρω, υπάρχει λύση ακόμα και γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια μεγάλη ομάδα, το Diet System. Επικεφαλής στην ομάδα μας είναι ο κύριος Μαριωρής Ανδρέας, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στην ιατρική σχολή, είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος και πολλά χρόνια ήταν αντιπρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας. Η βοήθειά του είναι σε οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί είτε ορμονικό είτε μεταβολικό. Από εκεί και πέρα είναι μια μεγάλη ομάδα διαιτολόγων, που αφού γίνει η λήψη του ιστορικού, ασχολούνται με το να δημιουργήσουν το πακέτο διατροφής, που θα περιλαμβάνει όλα τα γεύματα της μέρας, δηλαδή έχει πρωινό, μεσημεριανό, σαλάτα, απογευματινό και βραδινό. Και αυτά τα γεύματα παρασκευάζονται και παραδίδονται στο χώρο που εξυπηρετεί τον κάθε άνθρωπο που ζητάει τη συνεργασία μας. Είτε αυτός είναι ο χώρος της εργασίας του, είτε είναι στο σπίτι του. Στον χρόνο που τον εξυπηρετεί καθημερινά. Βλέποντας πάντως και ακούγοντας αυτά τα οποία αναφέρετε κι εσείς, μιλάμε για πολλά γεύματα. Μιλήσατε στον πληθυντικό, άρα μιλάμε για φαγητό, τρώμε δηλαδή και ουσιαστικά δυνατίζουμε σε ένα σωστό χρονικό διάστημα. Σωστά. Δεν μιλάμε για μια επιθετική διαδικασία, δεν μιλάμε για χημεία. Μιλάμε για μια απόλυτα ισορροπημένη διατροφή που αφενός καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα βοηθάει το σώμα να διώξει το λίπος που μπορεί να έχει εγκλωβίσει μέσα σε ιστούς και σε όργανα. Βλέπουμε ότι η απώλεια στο μεγαλύτερο μέρος της και από τις μετρήσεις που κάνουμε αναταχτά διαστήματα είναι απώλεια λιπόδους ιστού. Αλλάζει τελείως το σώμα του σώματος, γιατί το λίπος έχει πιο πολύ όγκο σε σχέση με τους μυς. Και από εκεί και πέρα και ο οργανισμός είναι σε μια θέση πιο εύκολα να προσλάβει θρεπτικά στοιχεία, να αποβάλει τοξίνες, να οικειοποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα και να το διατηρήσει σε βάθος χρόνου. Οπότε ακολουθούμε τα γεύματα μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και από εκεί και πέρα, προκειμένου ο οργανισμός όλο αυτό το οποίο έχει κερδίσει να μπορέσει να το οικειοποιηθεί και από τη στιγμή που ολοκληρωθούν τα γεύματα πάλι για έναν ολόκληρο χρόνο, ανά 15 μέρες γίνονται αναλυτικές σωματομετρήσεις, δίνουμε αναταχτά διαστήματα εβδομαδιαίο διατροφικό πλάνο πώς πρέπει να είναι η διατροφή μας και πώς πρέπει να επιλέγουμε ώστε αυτό που κερδίσαμε να μπορέσει ο οργανισμός να το συντηρήσει, έτσι ώστε να γίνει πλέον κτίσιμα στο τελικό αποτέλεσμα. Και βέβαια μιλάμε για μια ισορροπημένη διατροφή, ένα διατροφικό πλάνο ημερών, μηνών ενδεχομένως, έτσι, ανάλογα με τον κάθε τύπο ανθρώπου και τον εσωτερικό χαρακτήρα, όπως συνηθίζω εγώ να το λέω. Ωστόσο, τα ωφέλη δεν είναι μόνο στο κάψιμο του λίπους και να φαινόμαστε και εξωτερικά ότι να χάσαμε 5, 6, 7, 10 κιλά, αλλά νομίζω και το μοναδικό που προσφέρει αυτού του είδους η διατροφή που προσφέρεται είναι και στο νου, στη σκέψη του καθενός μας, το ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά τα πάντα γύρω μας και να έχουμε μια πιο καθαρή σκέψη και νόηση. Πάρα πολύ σωστά. Θέλω να, για να μην γίνει παρανόηση, να εξηγήσω ότι ο κόσμος που εξυπηρετείται και συνεργάζεται με την Diet System δεν είναι απόλυτα ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Εξυπηρετούμε κατά κύριο λόγο τρεις γενικές κατηγορίες. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πολλές ώρες, τους ενδιαφέρει να τροφοδοτούν με το καλύτερο δυνατό τον οργανισμό τους όσον αφορά την τροφή. Η ζωή νομίζω είναι σωστά, ό,τι χειρότερο να τρώνε μία να φορά το βράδυ. Μπράβο. Και να τρώνε πρόχειρα. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων που εμπιστεύονται την Diet System. Μετά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν λίγα ή περισσότερα κιλά τα οποία θέλουν να τα διώξουν από το σώμα τους. Και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία οι ίδιοι οι γιατροί του που τους παρακολουθούν τους συστήνουν ότι η διατροφή είναι μέρος της θεραπευτικής αγωγής και ότι όσο πιο καλά διατρέφονται, τόσο πιο γρήγορα θα αναρρώσουν, θα υπάρχει καλύτερη έκβαση σε όλο αυτό που τους το ταλαιπωρεί και θα υπάρχει και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Νομίζω, κυρία Κιούση, είστε το πλέον αρμόδιο άτομο να μας
μεταφέρετε τουλάχιστον ποια είναι τα λόγια όλων αυτών των ανθρώπων που πριν βγουν στην κάμερα και πριν εμείς τους απαθανατήσουμε εκεί στο βίντεο. Εντάξει, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα, καταλαβαίνετε. Είναι ένα μικρό δείγμα. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει πάρει βοήθεια. Απλά το να φτάσει σε ένα σημείο κάποιος όλο αυτό να μπορεί να το παρουσιάσει, να το εκθέσει, είναι κάτι το οποίο είναι, αξίζει επένου και είναι κάτι που είναι λίγο δύσκολο. Τώρα, εννοείται ότι από αυτή τη διαδικασία και από τις συνεργασίες που συνάπτουμε παίρνουμε πάρα πολύ ικανοποίηση, αγάπη, γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο ότι αλλάζει η εμφάνισή τους, αλλά αλλάζει γενικότερα όλη τους η ζωή. Δηλαδή, το να χάσω κάποια κιλά δεν έχει να κάνει μόνο ότι έχω ένα καλλίγραμμο σώμα και έχω υψηλή αυτοπεποίθηση, αλλά σημαίνει ότι έχω ένα πιο υγιές σώμα. Προστατεύω, θωρακίζω την υγεία μου, έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αναμφισβήτητα, αυτό που τρώμε επηρεάζει τόσο τη σκέψη μας, όσο και τη γενικότερη διάθεσή μας. Οπότε, οι κατάλληλοι συνδυασμοί τροφίμων, έχοντας πλούσιες βιταμίνες, σύχνο στοιχεία, όλα τα θρεπτικά συστατικά, βοηθάνε τον οργανισμό και να διαχειριστεί καλύτερα το στρες και να έχει περισσότερη ενέργεια, γιατί η τροφή αναμφισβήτητα είναι όπως το καύσιμο σε ένα αυτοκίνητο. Πόσο καλύτερη είναι η ποιότητα, μας δίνει περισσότερη ενέργεια για να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητα, να αποδώσουμε καλύτερα στη δουλειά μας, να έχουμε καλύτερη διάθεση. Και από εκεί και πέρα, βοηθάει ακόμα και στο κομμάτι της αντιγύρανσης, γιατί όσο πιο πλούσια είναι σε αντιοξειδωτικά, όσο πιο ενυδατωμένο είναι το δέρμα, φαίνεται πιο νεανικό, φαίνεται πιο σφριγγυλό, μας απαλλάσσει από πιο επώδυνες διαδικασίες που θα μπορούσε να ήταν κάποιες θεραπείες τύπου μπότοξ ή πιο επεμβατικές. Αλλά ακόμα και αν είμαστε σε αυτή τη φάση, που εκτελούμε είτε μια καλλιντική θεραπεία ή μια πιο παρεμβατική, όσο καλύτερη είναι η ποιότητα και όσο καλύτερα το στηρίζει ο οργανισμός μας και καλύτερο αποτέλεσμα δείχνει και έχει και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και λίγο πριν κλείσουμε, θα συμπληρώσω εγώ ότι όποιος το επιλέξει, νομίζω αποτελεί, γιατί είμαι και πρόσφατα έγινε γονιός, αποτελεί νομίζω το νούμερο ένα πρότυπο σε μια εποχή που τα διατροφικά πρότυπα δεν υπάρχουν για τα μικρά παιδιά που θα μας βλέπουν και εμάς να τρώμε υγιεινά. Νομίζω παίρνουν και αυτοί και αυτά τον σωστό δρόμο. Πολύ από σωστά. Ένα σημείο και έπειτα. Έτσι. Κυρία Κιούση, να σας ευχαριστήσω θερμά. Και βλέπαμε και σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας με την Diet System. Σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχαριστώ που δίνετε τέτοιες συμβουλές στον κόσμο έτσι ώστε να αλλάξει την καθημερινότητά του, τον τρόπο σκέψης και βεβαίως την εικόνα του. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.